Έχουμε δίπλα μα και τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Να μα πει και ο ίδιο την άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Coach, καλησπέρα. Πε μα έτσι πρώτα πώ βίωσε εσύ το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, ήταν ένα τέρπι, πραγματικό τέρπι από δύο ομάδε που βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο το παιχνίδι. Δεν πήγαμε πολύ δυνατά. Αλλά σε μια φάση, ήταν, κάναμε ένα σερί 16-1 νομίζω, Προκειθήκε ο Απόλλωνας ε, με 6 ποντους πόντους, μετά ε, κάναμε ένα 16-1 και πήραμε μπροστά. Αλλά και στο τέλος του πρώτου εμιχρόνου πάλι χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και ε, γύρισε το παιχνίδι. Στο δεύτερο εμιχρόνου πάλι δεν κατάφεραμε να, να ξεφύγουμε στο σκορ. Ήταν ε, η διαφορά από τους τρεις μέχρι τους οχτώ πόντους, στο τέλος... Ε, Βάλαμε κάποια σουτ, παίξαμε λίγο καλύτερα σαν ομάδα και στο τέλο αυτό που κρατούμε ήταν είναι η νίκη. Ε, νομίζω ότι ένα από τα σημεία που α, φέραν την νίκη σήμερα ήταν τα μεγάλα σουτ που μπήκαν προ το τέλο τη αναμέτρηση. Εκεί που ο, ο Απόλενα πλησίαζε, μπήκαν αυτά τα σουτ και καθορίσαν την νίκη. Ε, σίγουρα έχουμε καλού σουτ στην ομάδα έχουμε δημιουργού. Και βγήκαν μέσα από, τα, από τη δημιουργία ελεύθερα σουτ. Ευτυχώ τα βάλαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Ένα από τα σημεία που ε, βοήθησε στο πρώτο ημικρό, όπως είπατε, και το 16 1 α, ήταν η είσοδος του Μπράουν και η πίεση που έβαλε στο αντίπαλο Πόινγκαρτ. Ε, αυτό δεν το ξέραμε στη συνέχεια του αγώνα, να το χρησιμοποιείς. Εντάξει, ο Μπράουν ήταν ε, χρεωμένο, είχαμε φάουλ, δηλαδή μπήκε 5 λεπτά στο πρώτο ημικρόνο. Ε, κάναμε τη διαφορά. Στο αρχές του δευτέρου ημιχρόνου χρώθηκε με τρίτο και ε, στα τρία λεπτά του ημιχρόνου χρειώθηκε με τέταρτο, άρα δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στο τέλος, γιατί αξινό καλύτερος να είμαι εντυπώσει της ομάδας, αλλά είχε, ήταν χρειωμένος με φάουλ και αυτό τον προσταέψαμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια. ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της Πετρολίνα